Σαραβάκος που κλείνεται από τον Λεάλ. Θα περάσει τελικά την παλιά στον Τουρσουνίδη. Κάνει ωραία προσπάθεια ο Τουρσουνίδης. Βγάζει και στον Μπορμπόκη που κάνει το 1-0. Το 1-0 από τον Στέφανο Μπορμπόκη στο 6ο λεπτό του αγώνα. Μια θαυμάσια προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες που ξεκίνησε από τον Τουρσουνίδη και τον Σαραβάκο που έπαιξαν το 1-2. Ο Τουρσουνίδης έβγαλε σε θέση 4 τον Στέφανο Μπορμπόκη που κεραυνοβόλησε. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Μπαΐα για να κάνει το 1-0 για την ελληνική ομάδα. Η σέντρα του Λεάλ θα αποκρουστεί από τον Παπαδόπουλο. Ο Σόουσα επαναφέρει. Εκεί που ο Μπάρος θα κάνει το σούτι μπάλα στο δοκάρι. Παίρνει το rebound και κάνει το 1-1. Ο Σαργκάνης δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Ήταν το γέμισμα από τον Σόουσα. Εκεί που ο Άγκουας έπιασε μονοκόμματο το σούτ, ο Σαργκάνης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα, πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και από κοντά ο Άγκουας έκανε το 1-1. Τσιαντάκης πάντα κατεβάζει την μπάλα. Η σέντρα για τον Σαραβάκο που θα κάνει την κεφαλιά ο Σαραβάκος και μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Τελικά ο Φούτρε εκτελεστής θα κάνει την παλιά, η κεφαλιά και ο Σαργκάνης θα μπλοκάρει. Τελικά η παλιά θα περάσει για τον Φούτρε και είναι επικίνδυνο αυτή η αντιπίθεση για τους Πορτογάλους με τον Φούτρε. Και έχουμε τελικά την παρέμβαση και ευτυχώς που ο Λόγκη καταλογίζει corner. Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σαραβάκος θα κάνει το φάουλ. Κεφαλιά που πιάνει ο Μανολάς, η μπάλα θα φύγει μόλις out. Στέφανε, το γκολ που πέτυχες πιστεύεις ότι ήταν αρκετό για την ελληνική ομάδα, θα είναι αρκετό για την ελληνική ομάδα. Δεν θα είναι αρκετό, και θέλουμε και άλλο γκολ σίγουρα. Πιστεύεις ότι το πρώτο γκολ η συμβολή ήταν αποκλειστικά δικιά σου? Δεν μπορώ να το πω αυτό, ήταν και καλή ενέργεια του Στέφανου τον Μπορμπόκη. Ο παίκτης που σε αναπληρεί, πιστεύεις ότι τα καταφέρνει? Ναι, πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια μέχρι στιγμής. Πιστεύεις να κάνει η ελληνική ομάδα και να κερδίσει το παιχνίδι? 45 λεπτά ακόμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα γκολ ακόμα, να το κρατήσουμε για να κερδίσουμε. Αποστολάκης. Πάλι με μια ψιλοκρεμαστή παλιά προσπαθεί να βρει τον Μπορμπόκη σε καλή θέση και μεγάλη ευκαιρία από τον Τσαλουχίδη. Μοναδική ευκαιρία να γίνει το 2-1 για την ελληνική ομάδα. Γίνεται το λάθος. Ευτυχώς όμως και ο Μπάρος με τη σειρά του κάνει το λάθος. Αλλά εκεί που ο Κοφίδης δίνει την μπάλα υπάρχει μόνο ο Φούτρε που βέβαια θα κάνει το 2-1 αφού αποφεύγει τον Σαργκάνη ολέθριο λάθος του Κοφίδη. Του Σάβα Κοφίδη στο 62ο λεπτό του αγώνα οι Πορτογάλοι προηγούνται στο σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με 2-1 μετά από αυτό το πραγματικά τραγικό λάθος του Σάβα Κοφίδη. Φάουλ με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Απευθείας στο σουτ, χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και η κεφαλιά. Τελικά να δούμε, είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την ελληνική ομάδα. Η ισοφάριση από τον Μανολά. Το δυνατό φάουλ του Σαραβάκου. Η μπάλα δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει ο Μπαΐα. Ο Μανολάς την γύρισε. Ο Τσαλουχίδης προσπάθησε, ο Μανολάς με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ ήρθε σε ένα ευεργετικό σημείο νομίζω για την ελληνική ομάδα. Ήρθε, αλλά φάγαμε ένα τελείως ανόητο γκολ. Ένα γκολ που μας στέρισε μια βέβαια νίκη, γιατί ήταν παραπάνω από βέβαια ότι η ελληνική ομάδα άρχισε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ασφαλώς το γκολ, ένα δεύτερο γκολ για νίκη θα ήταν με εμάς. Φάγαμε ένα τελείως γελίο γκολ. Πανέιρα, προσοχή. Ο Πανέιρα θα βρει τον Φούτρε μέσα στην περιοχή, ο Σαργκάνης θα σώσει. Θα περάσει ο Καντέτε και ο Σαργκάνης θα σώσει για δεύτερη φορά μέσα σε ένα λεπτό την ελληνική ομάδα από βέβαιη παραβίαση. Και εδώ χρειάζεται προσοχή, ο Φούτρε θα κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Γίνεται το πλασέ και ο Σαργκάνης σε σωστή θέση θα μπλοκάρει την μπάλα το πλασέ από τον Οσεάνο. Να δούμε αν θα προλάβει ο Έλληνας κυνηγός. Καταφέρει να προλάβει την μπάλα ο Δημητριάδης και σηκώνεται πράγματι. Θα μπει στην περιοχή, θαυμάσια. Γίνεται και η σέντρα, η κεφαλιά και είναι το γκολ. Είναι το γκολ της νίκης, το 3-2 από τον Τσαλουχίδη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το γκολ της νίκης από τον Τσαλουχίδη που πήρε τη θαυμάσια σέντρα από τον Δημητριάδη για να κάνει το 3-2 5 λεπτά πριν τελειώσει το μεγάλο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν δεν δεχόμασταν αυτό το δεύτερο γκολ, έπρεπε να είμαστε οι νικητές παρά το γεγονός ότι η ομάδα αυτή μετά το 2-2 δημιούργησε εκπληκτικές ευκαιρίες. Τουρσουνίδης που κλείνεται και χάνει από τον Καντέτε. Καντέτε μένει όρθιος. Ο Μανολάς όμως υποχρεώνεται να του κάνει φάουλ και έχουμε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μανολά. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μανολά και αποβολή από το παιχνίδι. Στέλιο, ήταν μια μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα. Εμένα τελειώσει. Οι ελπίδες μας τώρα δεν μειώθηκαν καθόλου. Είμαστε ακριβώς στους προγραμματισμούς μας.